Εγώ δουλεύω από 10 χρονών παιδί. Δεν θα αφήσω την κυρία Δούρου να λασπολογεί για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή. Καθαρά πράγματα. Δεν θα υπήρχε πολιτικός διάλογος στη χώρα. Πολιτικός διάλογος, σας λέω, κλέφτη. Είναι πολιτικός διάλογος αυτός. Σύπε, διαπλεκόμενο. Απάντησε εσύ, θα κρίνει ο κόσμος. Α, δεν είναι έτσι. Όχι. Θα ζητήσει συγγνώμη. Μα τι λέω. Πες μου ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Έτσι. Έτσι μπορώ να σα πω και εγώ τη Στεφακίρη. Για όνομα του Θεού. Άρα λοιπόν λέμε για να καταλήξουμε. Καθαρά πράγματα. Δέχεστε λέτε εσεί την πρόκληση για debate υπό την προϋπόθεση ότι θα αποσύρει, θα ανακαλέσει. Ή θα αυτό. Πει ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Δύσκολο μου φαίνεται αυτό. Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό τη θέμα. Άλλο είναι. Δεν είναι δυνατόν να είναι τέσσερις μήνες. Έχω την άποψή μου και την. Αυτή είναι άποψη. Μετά υπάρχει άλλη άποψη. Υπάρχει νομική άποψη. Εγώ προκαλώ καθαρά πράγματα. Τέτοια δεν αφήνω καθόλου. Αυτά αλλού και κάτι άλλο. Τέσσερις μήνες, γιατί όταν ανέβηκε τέσσερις μήνες το πρώτο χρονικό διάστημα δεν ζήτησε συναντήσεις για να μιλήσουμε δημόσια. Γιατί δεν ήξερε. Γιατί το πρόγραμμά τους είναι γενικό και αόριστο. Γιατί το πρόγραμμά μας είναι συγκεκριμένο. Είναι μέσα από μια εμπειρία αυτοδιοικητική, εκλεγμένων και όχι διορισμένων. Δεν είμαι κομματικό όργανο κανένας. Δεν ήμουν, δεν είμαι και δεν θα είμαι. Πιστεύω τον πολιτικό μου χώρο, δεν πρόκειται να αλλάξω, αλλά σε καμία περίπτωση να γίνω, ας πούμε, υβριστής των αντιπάλων μου.